Ο βασιλιάς Αντίγονος έστειλε μια επιστολή στο στοϊκό φιλόσοφο Διζίνωνα, στην οποία του έλεγε «Εγώ σε ξεπερνώ στα μεγαλεία και στη δόξα που με επιφύλαξε η τύχη. Εσύ όμως είσαι υπεροχότερός μου στη σοφία και στην ολοκληρωτική ευτυχία. Γι' αυτό σε παρακαλώ να έρθεις κοντά μου και να με κάνεις μαθητή σου, διότι όποιος κατευθύνει σωστά το βασιλιά, διδάσκει συγχρόνως όλο το λαό που βρίσκεται στην εξουσία του». Πόση σύνεση διακρίνει το βασιλιά Αντίγονο, ο οποίος νιώθει την ανάγκη να έχει δίπλα του σύμβουλο σωστό, ενάρετο, σοφό, καλλιεργημένο, γιατί όποιος επηρεάζει τις αποφάσεις του βασιλιά, αυτός επηρεάζει και την ποιότητα της ζωής του βασιλείου. Πόσο λοιπόν απαραίτητο είναι οι άνθρωποι δίπλα μας, οι φίλοι μας τους οποίους εμπιστευόμαστε και στον οποίον τη γνώμη δίνουμε βαρύτητα και αφήνουμε να μας κατευθύνουν, να μας επηρεάζουν, να μας νοτουθετούν. Πόσο απαραίτητο είναι να είναι αυτοί οι άνθρωποι με φόβο Θεού. Οι άνθρωποι που να αγαπούν, άνθρωποι ειλικρινείς, άνθρωποι δίκαιοι και αμερόληπτοι. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να επιλέγουμε πού θα ακουμπούμε, σε ποιον θα μιλούμε, ποιον θα συμβουλευόμαστε, ποιον θα αφήνουμε να μας επηρεάζει, ποιον θα ακούμε, σε ποιον θα υπακούμε. Γιατί μας πρέπει αυτός με τον οποίο συναναστρεφόμαστε να είναι καλύτερός μας για να ανεβαίνουμε, να πλουτίζουμε πνευματικά. Να έχει τουλάχιστον τις ίδιες με εμάς αγωνίες, τους ίδιους πόθους, τις ίδιες λαχτάρες, στους ίδιους στόχους να είναι και αυτός συναγωνιστής, στο στίβο της αρετής. Επειδή η ποιότητά μας, η ποιότητα του ενός, επηρεάζει την ποιότητα γενναιών ανθρώπων. Για όλους αυτούς τους λόγους, ας είμαστε άγρυπνοι στις επιλογές των φίλων και συμβούλων μας. Αν ο Αντίγονος επέλεξε ένα φιλόσοφο συμβουλάτορά του, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ένα φωτισμένο πνευματικό πατέρα, ο οποίος και τα μάτια μας θα ξεθολώσει από τα σκουπίδια της ύλης και το χέρι μας οδηγητικά θα κρατήσει και τη δύναμη της θελήσεώς μας θα ατσαλώσει και την πίστη μας θα τροφοδοτήσει και από τις λάσπες θα μας βγάλει και με σήματα πορείας θα μας εφοδιάσει και πηξίδα που θα κατευθύνει τον προορισμό μας θα μας προσφέρει και τη χάρη του Θεού μέσω των μυστηρίων θα μας παρέχει. Με αυτές τις προϋποθέσεις η πορεία μας θα γίνεται και ασφαλής και χαρούμενη και φωτεινή. Ας είμαστε λοιπόν άγρυπνες στις επιλογές μας. Γιατί τι άλλο είναι χαρακτήρας και ήθος και καλλιεργημένη προσωπικότητα παρά το άθροισμα των επιλογών?